πολυτέλεια, άνεση, υψηλού επίπεδου υπηρεσίε και φήμη που φτάνει σε κάθε γωνιά τη γη. Η Χίλτον θεωρείται ω ένα από του κορυφαίου ξενοδοχειακού ομίλου με τι ξενοδοχειακέ μονάδε τη να αποτελούν σημεία αναφορά σε όλο τον κόσμο. Ένα τέτοιο ξενοδοχειακό συγκρότημα φτάνει πλέον και στην Κρήτη με τη ζητία να υποδέχεται την επένδυση μαμούθ. Υπάρχει πράγματι μια ενημέρωση τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά το ενδιαφέρον τη εταιρεία Χίλτον. Και θεωρώ ότι το γεγονό ότι μια τέτοιου μεγέθου εταιρεία ενδιαφέρεται για την περιοχή τη Ιτία θα πρέπει να καταγραφεί στα θετικά τη περιοχή. Η Χίλτον αναμένεται να αναλάβει την διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήματο με το όνομα Waldorf Astoria. Το Waldorf Astoria αποτελεί την υψηλότερο επίπεδου ξενοδοχειακή αλυσίδα του ομίλου Χίλτον και θα αναπτυχθεί σε έκταση 3.000 τρεμάτων. Όπω αποκαλύπτει η Κρήτη TV, Πίσω από το επενδυτικό σχέδιο, φέρεται να βρίσκεται η κατασκευαστική Εκτείνο Ελλά ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και μεσητικό κλάδο. Η ελληνική κατασκευαστική εταιρεία Εκτείνο έχει στην κατοχή τη την έκταση Παπαδιόκαμπο στη Σιτία, πάνω στην οποία έχει αναπτύξει το σχέδιο κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματο. Το σχέδιο αυτό ήταν που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ομίλου Ντόλφιν για τη δημιουργία Hilton στην περιοχή. Μια εταιρεία όπω η Hilton, η οποία διακινεί υψηλού εισοδηματικού επίπεδου τουρισμό ενδιαφέρεται για την περιοχή μας, αυτό αποδεικνύει ότι η περιοχή μας μπορεί τα επόμενα χρόνια να παίξει βασικότατο ρόλο σαν νέος προορισμός. Είναι θετικό ότι μια μεγάλη επένδυση προχωράει τελικά και φυσικά μια επένδυση υψηλών ποδιαγραφών που θα φέρει υψηλού επίπεδου α, τουρίστες στην περιοχή μας, η έναρξη τη κατασκευή από την Εκτείνο, σύμφωνα με τι πληροφορίε, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2015 με τι αρχικέ εκτιμήσει για το ύψο τη επένδυση να κάνουν λόγο για 55 εκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία η Ικτίνος θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα όσα αρχικά περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο. Σε αυτό προβλέπεται ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, 405 κλινών, συνεδριακό κέντρο 200 συνέδρων, κέντρο θαλασσοθεραπεία 100 ατόμων. Μαρίνα 85 τουριστικών σκαφών, οικιστική περιοχή 700 πολυτελών κατοικιών, δύο εμπορικά κέντρα και γήπεδο γκολφ 18 οπών. Θεωρούμε ότι το αεροδρόμιο το οποίο είναι στην τελική φάση του υλοποίηση ο νέος αεροσταθμός έδωσε την όθηση εκείνη στην περιοχή για να προσελκυθούν τέτοιε ιδιωτικέ επενδύσει. Η επένδυση τη εκτίνωση και κατ' επέκταση διαχείρισή τη από τον ξενοδοχειακό ομιλοχίλτον Αναμένεται να βάλει την Σιτία και την Κρήτη στο σύνολό τη ακόμη πιο δυναμικά στο τουριστικό παιχνίδι. Και αυτό γιατί αναμένεται να, να συμβάλλει στην κατάταξή τη στου καλύτερου τουριστικού προορισμού, μια και οι ξενοδοχειακέ μονάδε τη Χίλτον σε όλο τον κόσμο αποτελούν σημεία αναφορά του τουριστικού ρεύματο αλλά και συνεδριακού τουρισμού. Θα ανοίξει η τουριστική αγορά και αυτή η επένδυση από μόνη τη θα προβάλλει την περιοχή. Ο όμιλος Ντόλφιν εντός της περίοδου 2014-2016 υπολογίζει να έχει ξεκινήσει την υλοποίηση σύνθετων τουριστικών επενδύσεων σε πέντε προορισμούς της χώρας και σε δύο ακόμα της Κρήτης, ένα ακόμη στη Σιτία και ένα στο Ρέθυμνο.